Κυρία Γκάρα, συναντάμε στο backstage για την νέα σειρά του Αλφα, αυτή η νυχταμένη. Θα ήθελα να μου πείτε για το ρόλο σας στη σειρά. Εγώ είμαι η Νίκη, είναι μια τραγουδίστρια στο όνειρο, έτσι λέγεται το μαγαζί που έχουμε. Βρισκόμαστε στο 1984, τότε που τα μπουζούκια είχαν μεγάλη άνθηση, ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής των ανθρώπων. Γενικά είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτή τη δουλειά για πολλούς λόγους. Είναι όλοι οι συνάδελφοι εξαιρετικοί και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε. Συναντάμε στο μαγαζί σας, στο όνειρο. Στο όνειρο, ναι, μαγαζάρα. Είναι μια μαγαζά, όχι μαγαζί. Εντάξει, είναι ένα σοβαρό μαγαζί, ας πούμε. Πολύ καλό φοιτητικό. Βέβαια είναι πολύ καλό. Πολύ ευαίσθητο πλάσμα. Καταρχάς να πω μια καλή επιτυχία στην Αταλία και στην άλλη Αταλία, στην Αργυράκη. Να έχετε επιτυχία και σε αυτή τη σεζόν. Ως χαρακτήρας, αν θα σας συζητούσα να πείτε τρία χαρακτηριστικά του, ποια θα βάζατε πρώτα? Ντόμπρος, ευθύς, ευαίσθητος και σκληρός ταυτόχρονα. Τηλεόραση σας βλέπουμε ως ηθοποιός σε σειρές και πέρα από το θέατρο. Σε εκπομπή θα μπορούσαμε να σας δούμε να παρουσιάζετε? Μπα, με τίποτα. Δεν ξέρω, δεν λέω ποτέ. Ποτέ, αλλά δεν νομίζω, όχι, δεν είναι. Κάνω μόνο ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά μου. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Θα ντρεπόμουν πάρα πολύ καταρχάς. Δηλαδή, θέλω να πω και εδώ υποδίωμαι κάτι άλλο. Αλλά γενικά είμαι και λίγο ντροπαλός. Κάθε βράδυ πηγαίνω να πνιγώ. Κυρία Μαυρομάτη, ο ρόλος σας? Εγώ υποδίωμαι τη Ζέτα. Είναι μια τραγουδίστρια που πρωτοπιάνει δουλειά στο μαγαζί όταν ξεκινάει η σειρά και έρχεται από την Αθήνα, έρχεται κυνηγημένη, χωρίς να αποκαλύψω γιατί και πώς και τα λοιπά, και μπαίνει σε αυτόν τον κόσμο του μαγαζιού του Στρατή και προσπαθεί να ενταχθεί, ας πούμε, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα. Πώς είναι ο κύριος Μπισμπίκης, ο κύριος Τάνκογλου, ο κύριος Αρμένης, αλλά και το υπόλοιπο κάστιν αδέλφων που συνεργάζεστε? Είναι ένας και ένας όλοι, είναι υπέροχοι ηθοποιοί, υπέροχοι συνεργάτες. Μεγάλη χαρά που βρίσκομαι κι εγώ, είμαι μέρος αυτού του cast. Πολύ μεγάλη χαρά και τιμή. Έλα εγώ να ζήσω, δε θα βρω. Εγώ θα ενσαρκώσω τον Πόντικα, ένα παιδί από τα Γιάννενα που έχει βρεθεί στο Αγρίνιο, δίπλα στον Στρατή που ενσαρκώνει ο Βασίλης ο Μπισμπίκης. Είμαι ο αρχισερβιτόρος, θα μπορούσαμε να πούμε, του μαγαζιού, το δεξί χέρι. Το δεξί χέρι του αφεντικού ξέρει και τα πάντα για το αφεντικό? Τα πάντα. Είναι, εγώ πιστεύω, ο φύλακας άγγελος του. Όταν τελειώνω τη σκηνή μου, πηγαίνω πίσω-πίσω και βλέπω στο μόνιτορ τι τραβάνε τα παιδιά και αυτή η ατμόσφαιρα που βγαίνει, αυτή η βρώμα της εποχής που είχαν αυτά τα μαγαζιά, νομίζω ότι θα βγει. Που δυο ψυχές δεν βρήκαν καταφύγιο. Εγώ υποδίωμαι τη Νίτσα. Η Νίτσα είναι το ντουέτο της Ζέτας που την υποδίεται η Ιλιάνα η Μαυρομάτη. Είναι τραγουδίστρια αλλά κυρίως χορεύτρια και ξεκινούν να εργάζονται εδώ στο όνειρο, το σκυλάδικο του Στρατή που τον υποδίεται ο Μπισμπίκης ο Βασίλης. Είπατε εύκολα το ναι για αυτή τη σειρά? Είπα πολύ εύκολα το ναι, γιατί αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για ένα μύθο, το βιβλίο, η ταινία, μετά είναι η σκηνοθέτης η Κατερίνα Φιλιώτου που έχουμε ξανασυνεργαστεί και μετά είναι αυτό το υπέροχο cast, το οποίο δύσκολα το συναντάς. Και ζήσε το ταξίδι.